ολοκληρώσουμε αυτό το αίτημα που έχει βάσει πάνω στην απαράδεκτη εισήγηση της Διοικητικής Επιτροπής που έχει ως θέμα και ως στόχο το κρίσιμο του τμήματος μας της Σχολής του Φυσικού, η οποία είναι μόνο αρχική 3 χρόνια και τα 2 από αυτά τα χρόνια ήταν σε καραντίνα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό θα προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα και στις σπουδές μας και μετά στη συνέχεια για να πούμε δουλειά με επαγγελματικά δικαιώματα. Και, έτσι, και δημιουργήσαμε φοιτητικούς συλλόγους για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και έχουμε συμμετέχει σε πολλές κινητοποιήσεις προφανώς και μαζί με τα πετρέλαια και τα λοιπάσματα και θα συνεχίσουμε και το κάνουμε. Προχωρήσαμε και θέλουμε να. Κοινά τα αιτήματα είναι, θα τα αντιμετωπίσετε όταν τελειώσετε και εσείς σπουδές σας ως εργαζόμενοι πλέον στη λεγόμενη αγορά εργασία. Εμείς συμφωνούμε να μην κλείσει το τμήμα, συμπαραστεκόμαστε σε όλα τα ζητήματα, θα μελετήσουμε και το υπόκειμα και θα καταθέσουμε σχετικές αναφορές και ερωτήσεις στην Βουλή, έτσι ώστε να δικαιωθείτε. Έχετε εκλογές στην άλλη εβδομάδα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δυναμώσετε τους συλλόγους. Από τους συνταξιούς τους, όλους εδώ της Καβάρας, από ΣΕΑ, έχουμε ένα υπόμνημα με τα αιτήματά μας. Είπαμε να σας δώσουμε και σε εσάς τώρα που είμαστε εδώ, φυσικά έχετε κάνει πολλές συνεργασίες για μας. Και ένα ακόμα υπόμνημα για τα 0-20 λεπτά, το ξέρετε αυτό, μας στερούν τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε ως σωματείο. Γιατί είναι δικά μας λεφτά, δεν περνάνε μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών. Έπρεπε να μας έρθουν κατευθείαν για να πληρώνουμε το ΔΕΗ, για να πληρώνουμε το ΔΕΗ, το ΝΟΤΕ και όλα αυτά. Ξέρετε ότι στηρίζουμε τα αιτήματα των συλλόγων σας και τη Συντονιστική Επιτροπή των Συνταξιούχων. Είμαστε μαζί σας και στους δρόμους του αγώνα.